Επειδή λοιπόν για τις διατακτικές που μοιράστηκαν 1,5 έτος πριν τελειώσει τη δία της κυρίας Σαξανίου, η οποία 1,5 χρόνο δεν είπε τίποτα, η οποία... Ενάμιση χρόνο δεν τη έδωσε τι επιταγέ, γιατί δεν πήρε εδώ το πίσω δημοτικό συμβούλιο και μάθαινε τα παρανομία. Εσύ τσέπε. Σε παρακαλώ κύριε Βασίλη, σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ, γιατί φύγονται από ανθρωπάκια που θέλουν το μεροκάματο. Σε παρακαλώ, να μη εσύ. Ήρθε εκεί και έκλαιγε να σε κάνω τον δήμαρχο. Όχι, δεν θα γίνει σαν τον δήμαρχο. Γιατί σου να ανάξα την άποψή μου. Και ο νόμο μου αφήνει εμένα αυτό το δικαίωμα. Και το άστρο. Τα λεφτά δεν είναι δικά μου, αλλά το δικαίωμα. Αυτή είναι η αλήθεια. 1,5 χρόνο πριν έδωσα τις επιταγές και εδώ είναι ο ιερέας του Αγίου Βλασίου να πει ότι έδωσα. Εδώ είναι ο Παναγίος Αντιδήμαρχος να τα πει. Αλλά εσύ έχασες την καρέκλα σου που τις δώσαμε. Τις δώσαμε σε πολλές παρόν και ήσουν και εσύ παρόν. Και εσύ θέλεις να δούμε και εκεί που είπετε. Για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους ποτέ δεν είναι καλά. Για να φέρω δημόσια, δεν μπορείς εσύ από εκεί να κατασάγια, επειδή πήρες 70.000 αποζημίωση και δεν ήθελες από τους συνάδελφους σου να μοιράσουν άλλα 2,5 χρόνια οι συνάδελφοι σου. Ήθελες 5 χρόνια, ένα τη μηδενά. Και γίνε υπερήφανος για μια φορά παραπάνω ότι πήγε αξιότερη σου. Αξιότερη σου όπως εσένα με. Βγάλε το πόρισμα, βγάλε το πόρισμα του λεπτά. Βγάλε το πόρισμα του λεπτά, μωρέ. Αλλά ήρθες, άστο. Όταν παρέτηθη της κυρίας Εξαμήνου, να τη λες ψέματα. 1,5 χρόνο πριν, μοιραστήκαν οι επιταγές. Αλλά μόλις δεν έγινες, γιατί ήταν 5 χρόνια αντιδήμαρχος. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα φωνάζεις. Και έφυγες την επόμενη μέρα που πήρες το σύνδεσμο. Μία μέρα. Μία μέρα. Τώρα τι σου είπα, είναι δημόσια σου πραγματικά. Το εμπιστευτικό... Εγώ είμαι ο ίδιος που σου άρεσα πάρα πολύ. Το εμπιστευτικό φέρτε στον... Διαβάστε το εμπιστευτικό τώρα. Τώρα! Να το λύσουμε. Τώρα που πες να αποδείξω τη γλώσσα μου στο μυαλό. Τη γλώσσα μου... Τη γλώσσα μου έπρεπε στο μυαλό πριν μιλήσω. Την έβαλα λοιπόν στο μυαλό και στα απαντώ. Ότι μοιραστήκαν 1,5 έτος νωρίτερα επιταγές. Γιατί δεν μιλάγατε, γιατί δεν μιλάγατε κύριε Σαξανίου, να σας απαντήσω. Γιατί είχατε την προσδοκία ίσως ότι θα σας καρισπάω να σας αφήσω πάντα χρόνια. Λοιπόν η γνώμη μου ήταν ότι δεν κάνετε. Και σήμερα με βρίσκετε για την γνώμη μου. Παρόλο που τα θέματα αυτά σας έχουν ταλανίσει και όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ, αφορά το 11 το 12 δηλαδή. Δεν αφορά το 16.
10 λεπτά προσπαθώ να περισσώσω την αξιοπρέπεια μου, την ιδιότητά μου. Φωνάζετε όλοι ψέματα, ψέματα. Εσύ είναι στην θα κρυφθεί η ενέργεια. Άρα λοιπόν... Σου λέω λοιπόν, 100% το στηρίζουμε, γι' αυτό έχω παρακαλέσει να παρίσταται η κυρία Λέκα, να παρίσταται η δικηγόρος, η οποία παρακαλώ είναι εκεί, προκειμένου να στηρίξει μετά με το δικαστήριό σας, και 100%, 100% αυτή που δεν σας πληρώσω, εμείς θα σας πληρώσουμε, 100% έχουμε δεσμεύσει χρήματα, 100%, 100%, 100%, θα πληρωθούν. Ότι 100% θα εκπληρώσουμε αυτό που μας ζητάτε, το δίκαιο έτοιμά σας. Και θέλω να σας πω ότι για την επενδυτική θα δώσω μάχη, γιατί παρήσαν και κάποια την επενδυτική, για το σύνολο πάλι κάποιοι που τους λιδωρούσαν. Και δεν πιστεύω ότι είναι η Χριστοπούλου. Αυτοί που τους λιδωρούσαν, εγώ λέω ότι μαζί και σκακοφαίνεται. Τι θέλω τη φωνή, γιατί προχθές καταγγέλθηκε η φωνή της Χριστοπούλου. Εγώ θέλω και τη φωνή της Χριστοπούλου και αυτοί θα δουν το Δήμο στο σύνολό τους. Και εγώ, αν χρειαστεί, επικαλούμε δημόσια να με χρησιμοποιηθώ ως μάρτυρας. Όσο αναφορά τους μουσικούς, οι οποίοι ταλανίζονται από το 2010, που ανέλαβε ο κύριος Ντούρος να τους πάρει και τους κορέδεψε από τα χρόνια, και για αυτούς δεσμεύομαι ότι εγώ είμαστε μαζί τους. Ακόμα και στο δικαστικό αγώνα, ο Γιάννης Κασαβός, με την ιδιότητά του και ως δήμαρχος Χρυσάνθρωπος, θα βρίσκεται εκεί και θα βάζει το χέρι του στο Ιερό Ευαγγέλιο και θα λέει ότι είναι δίκαιο το αίτημα αυτό που τους κοροϊδέψανε. Αλλά όλα αυτά που σήμερα έρχεστε όλοι εσείς για να δικαιωθούν όλες για να εκπλήρουν τις υποχρεώσεις, έχω σκάσει και αισθάνομαι να πνίγομαι από αυτή την κατάφορη αδικία. Διότι πρέπει να το πω, ο Κασαβός είναι ένας μαχητής, ένας άνθρωπος που έχει δώσει αγώνες, προκειμένου να και παίζετε
με την αλήθεια. Ως πότε νόμιζε ότι θα έχουμε υπομονή. Ως πότε, ως πότε. Σας έβαλε ο κόσμος εμένα να καθίσετε στην άκρη. Και εσείς θέλετε και ουρλιάζετε ψεύτες και υποκριτές να μείνετε εκεί και θα μείνετε για πολλά χρόνια. Και όσοι πήρατε τα μαθήματα της κακιάς σχολής, θα μείνετε κι εσείς ανεξεταστεί. Και μην παίζετε με τους διαγωνίες των εργαζομένων, γιατί δεν τους χρωστάω ούτε το 16, ούτε το 15, ούτε το 17. Και θα τα εκπληρώσω 100 τα 100. Όταν θα σας αναβαστεί ο πρόεδρος του εργαζομένου, μας έκανε το θέμα, μας έκανε το θέμα. Έλεος, έλεος. Για τους πρεφές και εδώ. Έλεος, έλεος. Έλεος, έλεος. Έλεος, έλεος. Έλεος, έλεος. Έλεος, έλεος. Έλεος, έλεος. Πρόεδρε, ανέλαβε τις ευθύνες σου, ανέλαβε τις ευθύνες σου. Θα μιλήσουμε και εμείς τώρα, δεν υπάρχει.